Ο βουλευτής νομού Σερών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, τόνισε ότι αποκαθιστά τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι βάζει στο επίκεντρο την απλότητα, την ευελιξία και την ανταποδοτικότητα και για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι δεν θα δουν μειώσεις στις συντάξεις τους. Με απλά λόγια, οι υψηλές εισφορές θα δίνουν πλέον και υψηλότερες συντάξεις. Και οι σημερινοί συνταξιούχοι, για πρώτη φορά μετά από 12 σχεδόν χρόνια, δεν θα δουν νέες μειώσεις στις συντάξεις τους. Αναφερόμενος στον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλο, ο κ. Χατζηβασιλείου θύμισε ότι αφενός κρίθηκε αντισυνταγματικός για σειρά διατάξεων, αφετέρου ότι η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κορόιδευε όσους δίκαια διαμαρτύρονταν και υπογράμμισε τις ωφέλειες του νέου νομοσχεδίου που θα είναι κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στους αδύναμους. Ναι, θέλουμε κράτος που μεριμνά για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αδύναμους. Χωρίς όμως να βάζει εμπόδια σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν και να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Σεβόμαστε το γεγονός λοιπόν ότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εργαζόμενος έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικό σχεδιασμό για το δικό του μέλλον. Οι 6 λοιπόν ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ελεύθερης επιλογής και ο καθένας θα επιλέγει με βάση τον προγραμματισμό του. Στο εξής λοιπόν, όλοι θα γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θα μας περιμένει στο μέλλον. Ο βουλευτής Σερών επεσήμενε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα και πλέον η επιπλέον εργασία δεν θα τιμωρείται. Δεν θα τιμωρείται στο εξής όποιος επιθυμεί να εργαστεί περισσότερο. Με άλλα λόγια, το μπλοκάκι ως δεύτερη απασχόληση ενός μισθωτού δεν θα είναι πλέον απαγορευτικό. Και ως νέος, κύριε Βρούτση, χαίρομαι ιδιαίτερα που το Υπουργείο Εργασίας κάνει πράξη αυτό που όλοι συζητάμε εδώ και χρόνια. Οι μειωμένες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα 5 πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, χωρίς επιστροφή της διαφοράς που τους προκύψει στο μέλλον, θα δώσει μεγάλη ανάσα στους νέους. Στην ουσία λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, χωρίς διακρίσεις. Και αυτή η μεταρρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων από την πατρίδα στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου μίλησε για τα ωφέλη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στον αγροτικό κόσμο, καθώς δίνει ανάσα στο αγροτικό εισόδημα. Για τους αγρότες, το ευνοϊκό πλαίσιο μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και αποσυνδεδεμένο από τα χρόνια ασφάλισης θα δώσει ανάσα στο αγροτικό εισόδημα. Επιτρέπει το μελλοντικό σχεδιασμό μέσω ελεύθερης επιλογής κλίμακας και σταματά την υπέρμετρη ασφαλιστική επιβάρυνση. Αρκετά πλήγματα δέχτηκαν οι Έλληνες αγρότες τα τελευταία χρόνια. Η υψηλή φορολογία οδήγησε πολλούς από αυτούς σε απόγνωση. Με τη μεταρρύθμιση αυτή σήμερα, οι αγρότες πλέον στερίζονται και εμπράκτως. Η φιλοσοφία μας λοιπόν είναι διαφορετική. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν θα λειτουργεί ως δεύτερη φορολογία όπως ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ.